Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου. Μουσικές στίξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Το απόλυτο μηδέν. Κάθισες ποτέ, αδερφάκι μου, να βάλεις κάτω την κλάδα σου και να λογαριάσεις τι είναι ο κόσμος με τα τσαμπασίρια του? Να πούμε έτσι βραδάκι, πήρες το στρώμα σου να την τουφάρεις πάνω στην ταράτσα? Κάθεσαι το λοιπόν και μπανίζεις τα αστέρια όσο φτάνει το μάτι σου. Αμέτρητα τα ρημάδια, θαμπά και φωτεινά, είναι και το ποτάμι το μεγάλο γαλαξίας να πούμε. Κι άμα τα δεις όλα μαζί έτοιμα να πέσουνε πάνω σου και να σου κάνουν μεγάλη ζημιά, λες, τι με γόρε τώρα κάτω από τούτα τα μεγάλα και τα αμέτρητα? Τι κάνω δηλαδή το σπουδαίο και το μεγάλο και πασκίζω και μου λένε μπράβο οι άλλοι? Ούτε σκόνη της σκόνης της παρασκόνης δεν είναι. Λες έχω αμπέλια και χωράφια και σπίτια και γης. Κουράδες έχεις. Κανένας άνθρωπος δεν έχει γη. Η γης έχει εμάς και σπάει κέφι μαζί μας, άσε που την ενοχλάμε κάθε λίγο σαν κοτόψιρες. Δύναμη, μπούρδες. Ίδρωσες να κάνεις μια πολυκατοικία 46 διαμερίσματα και πλακώνει ένα σεισμός και στην κάνει λιάδα. Πήρες παρασύματα και χειροκροτήματα και ζήτω και έρχεται αδερφάκι μου ένα τόσο δά μικρόβιο από συνάχη και σε κάνει μια πτωματάρα χωρίς να το καταλάβεις. Έβαλες παρά στην πάντα και διέταξες κόσμο, κάντε έτσι ρε μερμήγια ασήμαντα, και σε πιάνει ένα κόψιμο και είσαι ρεζίλη στη λεκάνη του καμπινέ. Κάνεις το δυνατό και έτσι και πιάσει μια παγωνιά, τρέμει σαν παλιόσκυλο και απ' την άλλη μεριά μια μολόχα, ένα χορταράκι ασήμαντο. Κάθεται όλη νύχτα και τρώει τους αέριδες και το χιονιά και το πρωί είναι φρέσκο και δεν του γίνει τίποτα. Πού είναι η δύναμή σου ρε φιόγκο κάτω από τούτο το σύμπαν που μας πλακώνει με το βάρος του? Πού είναι τα μεγαλεία σου και το τουπέ σου? Μια ανάποδη να πάρουν τα πράγματα στα λεφτά, στα πολιτικά, στην υγεία, στα όλα που τη βασίζεις. Πας, ξεγράφτηκες και μήτε που θέλουν να σε θυμούνται οι άλλοι. Πέθανες και περάσανε 50 χρόνια και μήτε κανένας ξέρει αν υπήρξες και αν έκανες και σε φοβηθήκανε και σε λογαριάσανε. Και μεγάλος να έγινε σαν ο Ναπολέον να πούμε, σαν ο Παστέρ να πούμε, σαν ο Αϊνστάιν να πούμε. Πάλι έτσι στο κοροϊδηλίκι το ηρωικό σε αναφέρουν. Το λοιπόν Βαγγέλη που σε φωνάζουνε Μουτζούρι, μην κάνεις το καδρόνι το στήτο. Επειδή και έχει 40 τάλαρα στην απομέσα, τίποτα δεν έχεις και να σου βράσω την ιδέα. Τα αυτά πάντα λέει ο Βαγγέλης ο Μουτζούρης στον εαυτό του και πολύ θέλει να του τραβήξει 5 φάσκελα ιδιωτική χρήση να τον κάνει ξεύτη. Διότι τι είναι ο Βαγγέλης ο Μουτζούρης που η ταυτότητά του τον γράφει με το όνομα Καλαμερόπουλος? Ένα μεδέν που ξεκίνησε από τα σπατανέικα το σωσδά. Κρεμαστό βρακί κάτω από το γόνατο, βρώμικη μούρη και μπαλώματα στο πουκάμισο. Το οποίο αδερφάκι μου, αποθανόν ο πατέρας του δεν είχε μάνα, έμεινε στον Άσο Βαγγελάκης ο Καλαμερόπουλος. Και μικρό το χωριό, τον σέλνανε θελήματα και του δίνανε ψωμί ζυμωτό και του λουμωτήρι και τίποτα προσφάει. Πολύ λύπησε στην αρχή οι γυναίκες, το καημένο το ορφανό, μετά το συνηθίσανε και δεν τις ένοιαζε μπιτ, δεν πάνε να κόψει το λαιμό του. Τόσο δάτο λοιπόν, 11 χρονών το Βαγγελάκι το μάθε το βιολί. Και η λύπηση των ανθρώπων όσο είναι φρέσκια περνάει, μετά ξεθυμένη. Τώρα που τα κονόμησε τα ναύλα το Βαγγελάκι, κανένας δεν ξέρει. Λένε, έχουνε να πούνε, ότι χαθήκανε καμιά εικοσαριά κοτόπουλα μονοκοπανιά από του παπά του Κοτέτσι. Πήρε λοιπόν το ελεοφορείο και του λένε, πού πας ρε στην Αθήνα που δεν ξέρεις κανένα?
και λέει: «Δε βαριέσαι, άμα το λέει η καρδιά σου, όλα τα μέρη του κόσμου χωριό σου είναι». Και ούτε που το ξέρει ότι το είχε πει ένας άλλος ετούτο των γενεών πάσα γη πατρίς. Αλλά το ένιωθε και το είπε. Η Αθήνα είναι μεγάλη πολιτεία. Τρέχουνε τα αυτοκίνητα και ανάβουνε τα φώτα της και τρώει ο κόσμος γίγαντες γιαχνί και στιφάδο με κοκόρια. Έπλυνε το λοιπόν πιάτο από τέτοια φαγιά το βαγγελάκι μέσα στη λάντζα. Η ειλικρίνεια το λέγανε το ταβερνί, αλλά μάζευε τα παλιοκρέατα τα σκρόπια ο μάγειρας και τα έκανε κοιμάδες. Και έπιασε να ανθίσει το μουστάκι του βαγγελάκι που είναι 15 χρονών και χόντρινη φωνή του και έλαχε τώρα μια συναγρίδα καλή. Το λοιπόν του τη φορτώνει τα αφεντικό του, άμε τήρε στο σπίτι στη Βαγγέλενα να τη μαγερέψει, καθότι είχε τραπέζι ο μάγειρας ένα προσώπατο και ήθελε να το περιποιηθεί με συναγρίδα. Έλαχε τώρα η γυναίκα του μάγειρα, η κυρά Ζαφυρό, να είναι λίγο πεταχτή, 27 χρονών κορίτσαρος, όλο ζουμί και ψαχνό, και δεν τον εκτίμαγε πολύ τον κύριό της, μόλο που έλεγε «Από εδώ, κυριός μου», έτσι και λάχαινε σε γκεζί. Την πέρναγε, βλέπεις, και καμιά 25 χρόνια. Πήγε τη συναγρίδα το λοιπόν το βαγγελάκι και κάπως της φάνηκε σαν μπαστοκίδωνο της μανδάμ και του λέει «Πώς σε λένε?» και του λέει «Να σου βγάλω γλυκό». Και στο τέλος τον ζαχάρωσε τον πιτσιρί και έγινε ό,τι έγινε, που δεν το γράφουμε καθώς ανήθικο και μοιχείες. Και επειδή πολύ το γουστάρισε που ήταν άβγαλτο και του μάθαινε αυτή τα ντουζένια της, άρχισε να μιλάει καλά στο μάγερο περί το παιδί που είναι τίμιο και παστρικό και γελαστό και φιλότιμο. Έρχεται τώρα η ιστορία του Πετεφρή και της Πετεφρίνας με το Ζωζεφάκι και τα ξέρουμε αυτά. Άμα και υποστηρίξει παντρεμένη, έχεις δέσει ναυτικό κόμπο. Του κάνει το λοιπόν ο μάγειρας του μικρού. Τι θέλεις? Θέλω, κάνει το βαγγελάκι, να δουλεύω όλη μέρα, αλλά να πάω και στο σχολείο το νυχτερινό να μάθω 5 γράμματα, να μην είναι πλάκα μοσαϊκό στην κοινωνία. Πολλοί το χτιμήσανε μάγερας και μαγερίνα το πράγμα. Παιδιά δεν είχανε, τον ρίξανε γκαρσόνι, σερβιτόρος να πούνε, και καθάριζε φασολάκι φρέσκο και πατάτα, αλλά έπεσε με τα μούτρα στο βιβλίο. Άμα έπαιρνε το μεσάνυχτο, αδυνάτησε το κορμί, καρδάμωσε όμως το μυαλό και ας τον ζαχάρωνε η κυρία του, όπου τον ξεμονάχιαζε. Και με 2 χρόνια, 17 στα 18, πήρε όλους τους λογαριασμούς στα χέρια του και μετά στα 21, πριν πάει φαντάρος, είχε τελειώσει το γυμνάσιο το νυχτερινό και όλο και διάβαζε, μέχρι που έλεγε ο μάγειρας «Αυτός θα γίνει μεγάλος, να μου το θυμάσει», και του δίνε χαρτζελίκι η μαγερίνα, άμα και ρολάριζε με διανυκτερεύσεως. Τέλος πάντων, πάει και το στρατιωτικό και επειδή σκέει του να σε γραφείο, όλο και έβρισκε να διαβάζει το παιδί. Έμαθε πια μέχρι να λέει και γαλλικά, μέχρι να λέει και εγγλέζι. Μα το Θεό! Και σκεφτότανε, τώρα εγώ πώς θα την περάσω? Γαρσόνι? Όχι, αδερφάκι, αλλά σερβίριζε μέχρι να βρει το καλύτερο. Το οποίο τώρα είναι ένας μόρτης καλός, ο Καλαμάρης με το όνομα, που τυγάζωσε με κάτι μεγάλες δουλειές και πιάστηκε στόκο. Και η κερά του τώρα ξέχασε που έπλαινε ξένα, χωριά τα σκούρα, χωριά τα άσπρα, και κατά της αριστοκράτησα. Και επειδή ο καλός ο μόρτης θυμότανε τα παλιά του και τράβαγε κανά κρασί του παλιόφιλου του μάγερα, λέει μια μέρα, «Ρε εσύ, δεν έχεις κανένα καλό γκαρσόνι που έχω το Σάββατο κόσμο στο σπίτι να σερβίρει και να πιάσει και 3 κατοστάρικα. Λέει ο μάγερας, «Πώς, έχω το βαγγελάκι». Σάββατο το λοιπόν, να σου το βαγγελάκι, πήρε δανεικό ένα σμόκιν πεθαμένα τζίδικο και σερβίριζε πολύ ωραία, καθώς ήταν και ξυπνάκι και είχε οικονομήσει τρόπους. Και στο σπίτι του μάγκα είχαν στήσει μια ρουλέτα, φεβοζέ και εργένε δαπλή, έκοβε τα κόζα το βαγγελάκι και μπήκε στο νόημα. Όπου κουβαλούσε ένα ντομάτο τζους, τέτοια πίνανε βλέψει οι αριστοκράτες του απ' αυτού, και έλαχε ο κρουπιέρης να κάνει λάθος σε 5 σέκα και 9 ασεβάλ. Και απάνω που κουβεντιάζανε τη διαφορά,
Πετάγεται τώρα ο Βαγγέλης και λέει: «Παρντών, 306 μάρκες θα πληρώσετε σύνολο». Τον κόβει ο Μόρτης ο καλός και ζαρώνει τα φρύδια. Τον παίρνει το λοιπόν στο γραφείο του. Ξέρεις από ρουλέτα? Όχι, πρώτη φορά είδα. Και πώς τα γάζωσες? Κατάλαβα, τα λογάρια σαν δεν είναι σπουδαίο. Ο Μόρτης ο καλός ξύστηκε. Πόσα παίρνεις ρε στην ταβέρνα? Και 16 τάλαρα και 20 και 22 καμιά βολά. Να σου δώκω 60 τάλαρα, έρχεσαι να δουλέψεις ρουλέτα? Ο Βαγγέλης δεν τη γουστάριζε και πολύ τη φτιάξει, καθώς ο κι αν φυζόταν ότι είναι παράνομο και σε κυνηγάνε τα μπασκίνια. Αλλά από την άλλη μεριά σου λέει: «Εδώ έχει παρά, παραδιάζεσαι». Και έκανε καλός. Πάει το λοιπόν στο μάγερα και λέει: «Μερσί για που μου φερθήκατε ως πατέρας, αλλά κι εγώ καταλαβαίνετε ότι θέλω να ανοίξω τα φτερά μου». Και τον είπε αχάριστο και αφιλότιμο πλάσμα ο μάγερας, και η μαγερίνα δάκρυσε, γιατί βλέπεις του είχε πάρει το καλούπι και πολύ της κακοφάνηκε. Ο Μόρτης ο καλός τον παίρνει το βαγγελάκι, του κόβει κοστούμια δύο και του ξηγέται στο ίσο. Όπερ δηλαδή, ρουλέτα κάθε βράδυ και να πως γίνεται η δουλειά. Κάθε μέρα αλλάζουμε σπίτια. Γιατί? Να μην πέσουμε στην όσμηση της αστυνομίας, το οποίο έτσι και αλλάξεις και βρεθεί ένας να μολύσει λίγδα, δεν σε βρίσκουνε να πούμε στο στέκι οι φερμαδόροι της αστυνομίας. Θα κάθεται το λοιπόν το βαγγελάκι από πάνω να κάνει λογαριασμούς και να κόβει τα κόζα, να μην τους ρίχνουνε οι ανθρώποι από το τσούρμο του μηχανήματος. Και επειδή να πούμε όλο καλός κόσμος έρχεται και τα κουμπάει, θα σερβίρει τρόπους και ευγένεια και τέτοια μυστήρια. Ξέρεις από τέτοια? Πολλά. Έγινε. Και έγινε και ο Βαγγελάκης συντελεστής και γνωρίστηκε με την ανώτερη αριστοκρατία και φύλαγε χέρια και έλεγε κάτι «Βούμαν δάμ» και άλλα ευγενέστατα. Ήτουνε μάτι και του πασάρανε κάτι μάρκες πουρπουάρ, μέχρι που και γλυκοαίματος ο άτιμος. Τον πήρανε το λοιπόν από καλό, κονόμαγε και 600 και 700 εκτός συμφωνία. Και επειδή καταλάβαινε το πονηρό πάνω στο τρίμηνο, δεν τα χάλαγε και βρέθηκε ο Βαγγέλης με σερμαγιά. Με το παιχνίδι όμως ξεκουτάβιασε και πιάνει μια μέρα το Μόρτη τον καλό και του ξηγέται αλλιώτικα: «Κάντο ψηλά. Μάλιστα και στο λέω. Σε ποιο νούμερο κερδίζει ο Πάγκος?» «Στο μηδέν. Καθώς και οι απλές τύχες δεν πληρώνονται και πέφτουνε στον πεζαχτά». «Ωραία», καμάρωσε το Βαγγελάκι. «Κι άμα έχει χοντρό παιχνίδι και σου φέρνω εγώ το μηδέν, τι βάζω στη τσέπη μου?» «Πώς θα το φέρεις?» «Λογαριασμός μου. Μ' αφήνεις να ρίξω την πύλια?» «Θα την ανθιστούνε. Εγώ κουμαντάρω». Ο Μόρτης ο καλός σκέφτηκε και λέει μετά: «Πράξε». Τετάρτη και Σάββατο ήταν τα χοντρά παιχνίδια. Πήγε το λοιπόν το Βαγγελάκι, κανένας δεν ξέρει τι λογαριασμούς έκανε με τη Μαυρομήτα, και αλφάδιασε μόνος του τις ρολίνες. Έστησε τρεις και τη μια την είχε εξομολογήσει. Μπήκανε οι σοβαροί στο παιχνίδι, έριχνε μπίλια ο Βαγγέλης αυτοπροσώπος, γιατί δώσανε ρεπό του μπιλιέρι, και όλο και έφερνε το τόξο του μηδέν με ένα ζερό στις 10 μπιλιές. Ώσπου να την πονηρευτούνε οι παίκτες, μάζεψε χρήμα πολύ και λέει: «Σανζέλα παρέ». Και ανοίγει την άλλη ρουλέτα, γιατί δίθεν αυτηνής κάτι έπαθε ο άξονας. Άμα είδω Μόρτης ο καλός τη φτιάξει, χάνωσε. «Πού στη βόλεψες ρε μαγκάκι?» «Έχω κι εγώ τα δικά μου». «Έβγε και να ξαναγίνει». Ξανάγινε το λοιπόν το κόλπο και ξαναλέσανε το ίδιο βρωμάρι, μέχρι που την τέταρτη πέμπτη φορά τον ζυγώνει το Βαγγέλη μια γκόμενα. «Μπορώ να σου πω?» «Ναι». «Είσαι και παίρνεις 50 πόντους?» «Και να αφήσω τον κύριο, εγώ θα σου φτιάξω παιχνίδι». Του ρίξε και κάτι γλυκά μου χαλεμπιά. Παιδί ήταν ο Βαγγελάκης, θέλησε. Στείνει λοιπόν άλλο παιχνίδι. Οδός Λουκιανού η μικρά, πάνε καλά.
Ο Μόρτης ο καλός όμως, επειδή και δεν έτρωγε μεγάλα λουκούμια, τους την ανάβει και ημέραν τρίτη ήτουνα, να το ηθόν, σηκωτούς όλους, τράβα τους μέσα. Λένε τι λένε τα κοιτάπια, έξι μήνους ο μικρός. Άμα κι έπεσε στο στενό δωμάτιο, δουλειά δεν είχε, την έριξε στο διάβασμα. Και βρίσκει τώρα ένα βιβλίο μαθηματικό ο Βαγγέλης και έγραφε περί τέτοια. Ήγουν δηλαδή ότι ο άνθρωπος τρία πράγματα ζητάει να κλέψει από τα μυστικά της φύσης. Τι είναι μονάδα, τι είναι μηδέν και τι είναι άπειρο. Έτσι λέει και τα βρει. Πάει, δεν έχει ανάγκη από κανένα και θα κάθεται να κατασκευάζει τον κόσμο μόνος του. Ο Βαγγέλης κούνησε την κεφάλα. Κι εγώ αδερφάκι το μηδέν έψαχνα να βρω. Ας έβρισκα και τον Άσο, αλλά με μπουζουριάσανε μέσα. Τέλος πάντων, βγήκε και επειδή τώρα δεν είχε μούτρα να πάει στα μεγάλα τζάκια, έπεσε στα παρακατιανά. Τον πήρε δηλαδή ο τότες περίφημος ο Ζάραφας ο Κουτσός και τον έκανε λαμόγια στις υπαίθριες. Να σε λαμόγια είναι πολύ κοροϊδηλίκη. Καθώς ο λαμόγια είναι δηλαδή ο παίκτης που του δίνουνε μάρκες να παίξει αβάντα και να παρασύρει τους άλλους. Και οι ρουλέτες του δρόμου είχαν και δυο ζερά, ζερό και άστρο, που το κέρδιζε ο ανάπηρος, σαν χλαμάρα δουλειά με πενταροδεκάρες. Ο Βαγγέλης όμως δεν ήτουνε πια κορόιδο να καθίσει να κάνει το κοντάρι. Στις πέντε μέρες απάνω λέει του Ζάραφα: «Δε μ' αφήνεις στον τουφέκι να φέρνω ανάπηρος να κονομάμαι. Το μποράς και τη δουλειά κάνω, χιλοπιτατζής. Ρίχνε». Τι ρημάξανε την πιάτσα με το ρίξιμο του Βαγγέλη. Πώς τα κατάφερνε και έφερνε στις τρεις το ένα μυστήριο. Και επειδή η πιάτσα έχει ολοπεραστικούς και όχι κορόιδα τα ίδια, δεν ήταν και φόβος να πέσουνε στον όφι. Μια τοσιδά μου τζουρίτσα σχεδίαζε ο Βαγγέλης πάνω στη ρόδα με το μηδέν και έγραφε. Και του μείνε το όνομα Μουτζούρης. Τα πιάσε τώρα ο Βαγγέλης λεφτά να πούμε καλά και δεν χάλαγε. Μόνο ένα χάλασε, που είχε να πούμε άλλα σχέδια και άλλα προγράμματα για πάρτι του. Και τον έφαγε η μαγιά, η επαρχία, η ρουλέτα, το παιχνίδι και το πονηρό. Όλα που δεν ήθελε. Σιγά σιγά το σκαλοπάτηκε μόνος του και διαβάζοντας, τότε σήτουνα που ερωτεύτηκε την κάκια του Κορνήλιου του φαρμακοποιού. Είχε και κάτι διαμερίσματα αγοράσει, τέσσερα αριθμό, είχε και δυο μαγαζιά οδός πατησίων που τα νίκιαζε, τράβηξε πήγε στον μπαμπά της. «Τι δουλειά κάνετε?» «Επιχειρήσεις». Ρώτησε στο ταράφι ο μπαμπάς, έμαθε τι δουλειά κάνει, μούδιασε. «Πώς θα σας δώσω την κόρη μου?» «Όχι». Ο Βαγγέλης βρήκε ένα αγοραίο, τρεις φίλους και ένα τσαρδίσνα για Βαρβάρα και την έκλεψε. Ήταν εκεί έτοιμος ο παπάς, τους πέρασε τα στέφανα και πάει. Την κάνανε όπως γουστάρανε. Και κανένας δεν μπορούσε να πει τίποτα. Είχανε πέσει στο ενήλικο. Την έφαγε τη σουσαμόπιτα ο κύριος Κορνήλιος και τους έδωσε πέντε φάσκελα με τα χαράς που γλίτωσε και την βρήκα. 9 μήνες και 13 μέρες και γεννήθηκε ο Μιχαλάκης. Οι χαρές που έκανε ο Βαγγέλης ήτουνε άλλο πράγμα. Ένα μηδέν να πούμε ήτουνε ο άνθρωπος και βρέθηκε με οικογένεια, με περιουσία, με γυναίκα και με γιο. Έπεσε και με τα μούτρα στη δουλειά, αυγάτιζε τα λεφτά του, αγόρασε κι άλλα σπίτια, ούτε που τον έκοβε σαν ήτουνε άνθρωπος του ταράφιου. Τον έπαιρνε σχοντρονικοκύρη και σοβαρό, τη μάσαγες, και όλο και διάβαζε. Μεγάλωνε το λοιπόν το παιδί και το μυαλό του ήτουνε τι να τον κάνει, γιατρό να πούμε, επιστήμον, μελετημένο άνθρωπο, όλα που δεν έγινε αυτός ήθελε να τα κάνει ο γιος του. Και επειδή τώρα ντρεπότανε να λέει ο κόσμος ότι ο πατέρας σου Μιχαλάκη έκανε δουλειές με παιχνίδια, το έκοψε και το παιχνίδι. Άνοιξε ένα μαγαζί από τούτα με δόσεις ψυγεία και τέτοια και πορευότανε. Το παιδί έφτασε, έδωσε εξετάσεις στα νομικά, πέρασε πρώτο χρόνο, πέρασε δεύτερο, αλλά δεν ήτουνε ο Βαγγέλης.
να κάτι τσιγαράκια, να κάτι κοριτσάκια, να κάτι κλαμπ, να κάτι μπάτσικες και τέτοια. Σαν πως και φερότανε σαν 1961, ο Ισαγιός πατέρα που έχει μυαλό. Καθώς το παιδί άμα τάχει τα καλά του, δύσκολα στρώνει στον καλό δρόμο και όλο και κάνει την κόγξα του. Ο Βαγγέλης τον πήρε από τα μούτρα. «Βρε παλιό κερατά, γιατί μου κάνεις νερά?» «Ναι, άντε εσύ τώρα να βάλεις μυαλό σε πουλάρι βαρβάτο 17 χρονών που μάθε να τρώει κολοκυθοκορφάδα». Και η μάνα του η Κάκια όλο και τον δικαιολόγαγε. «Άστον, θα στρώσει». Ο Βαγγέλης άφριζε. «Θα του σταματήσω το χαρτζιλίκι». Χειρότερα που το σταμάτησε, διότι ο μικρός ο Μιχαλάκης άρχισε πονηρά. Σκότωνε τα κοστούμια του, σκότωνε πράγματα του σπιτιού, έκανε ματσαράγγες και έφαγε 5 φορές και λεφτά της εγγραφής. Ο πατέρας το στέναζε. Ο κερατάς. Ξαφνικά σταμάτησε τα πονηρά ο Μιχάλης και ούτε πούλαγε τίποτα ούτε φαινόταν. Η μάνα του έπεσε στο χαρούμενο. Είδες που έστρωσε. Αλλά ο Βαγγέλης το ήξερε το καλά του. Τα ξαφνικά στρωσίματα δεν μ' αρέσουν. Άλλο κάνει. Φώναξε κανένα δυο δικούς του παλιόμαγης και τους έδωσε όρδινο. Παρακολουθήστε τον να δούμε. Σε λίγες μέρες ήρθαν οι παλιόμαγες και του δώσανε αναφορά. Παίζει λαμόγια στου Ζάραθα. Του Βαγγέλη του σηκώθηκε η τρίχα. Όλα αδερφέ μου, αλλά όχι το μηδέν. Το απόλυτο μηδέν, όχι. Και πήγε στο Ζάραφα. Διώχτωνε. Τι λέτε, γέλασε ο Ζάραφας. Αυτόνε, αυτός φέρνει κάτι ζερά καλύτερα από σένα. Ήτανε μια κρυφή συνοδό αλκαμένους που την είχαν στήσει και εκεί δούλευε ο γιος του. Πάει λοιπόν στην αστυνομία μόνος του και έκανε αδερφάκι το μεγάλο το ρεζιλίκι που δεν το κάνει ποτέ κανένας μόρτης στους αιώνες των αιώνων. Ξηγήθηκε στον αστυνόμο. Θα σας πω το μυστικό, αλλά το παιδί μου θα μου τα αφήσετε. Πήρε το μάλιστα και ξέρασε για το μυστικό παιχνίδι του Ζάραφα. Και έγινε ντου και τους πιάσανε τις μαγκίτες στο έργο και πάει. Έκλεισε η ρουλέτα. Γύρισε τώρα ο Μιχάλης στο σπίτι, άμα όμως το παιδί φάει πονηρό μέλι, δύσκολα ξεκολλάει από την κερίθρα. Ο Βαγγέλης το είδε και ήξερε ότι θα τον τραβήξουνε τα ζαραφέικα, έτσι και ξεμπλέξουνε με τους μήνες τους. Κάθισε λοιπόν και του έγραψε ένα γράμμα του γιού του. «Παιδί μου, εγώ έτσι κι αλλιώς φέρθηκα και έτσι κι αλλιώς έπραξα στη ζωή μου και έτσι κι αλλιώς έκανα ό,τι έχω. Αλλά εσύ αυτό το δρόμο μην τον πατήσεις. Θα έρθει μια μέρα που θα τον ντρέπεσαι. Και επειδή δεν θέλω να έχεις τη ρετσινιά ότι με σκοτώσανε κακοποιοί για εκδίκηση και να βγεις η φόρα το όνομά σου, εγώ παιδί μου φεύγω και χάνομαι. Τα αφήνω όλα σε σένα και στη μάνα σου να γίνεις άνθρωπος καλός και να προκόψεις ψιλοκέφαλα». Τέτοια πολλά του γράφε 5 κατεβατά. Κι ύστερα φίλησε την Κάκια και το γιο του και πήρε 5 χιλιάρικα και χάθηκε μέσα στο μεγάλο κόσμο. Λένε ότι στην Ιταλία τώρα, στη Τζένοβα, εκεί Ponte dei Mille, είναι ουν στανιέρο που ρίχνει και φέρνει κάτι ζερά ξεγυρισμένα στη ρουλέτα την κανονική, τον 36. Κι αυτός ο στανιέρο ο ξένος συχαίνεται, λέει, όλα τα πάντα. Κι όσες λιρέτες κερδίζει, βγαίνει, λένε, και τις μοιράζει στα παιδιά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Λένε, τρίχες, βγαίνει ποτέ σ' άκρη από το απόλυτο μηδέν.